Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Δημήτρης Χαραλαμπίδης και σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τα reciprocal functions. Καταρχάς, ας ξεκινήσουμε δίνοντας έναν ορισμό. Ένα function f θα ονομάζεται reciprocal εάν μπορεί να γραφεί στη μορφή a over x, όπου το a, δηλαδή το numerator, είναι ένας οποιοδήποτε αριθμός εκτός από το 0. Η πιο κοινή και πιο απλή, αν θέλετε, τέτοια reciprocal function είναι η περίπτωση εκείνη στην οποία το α είναι ίσο με το 1. Και αυτήν ακριβώς θα μελετήσουμε. Την ονομάζουμε g του χ, άρα g of x ίσον 1 on over x και για να δούμε τι έχουμε. Αρχικά θα ξεκινήσουμε από το domain. Είναι ένα function το οποίο έχει fractions, έχει κλάσμα. Γνωρίζουμε ότι το domain είναι το set of all x values for which the expression we get makes sense. Δηλαδή, το domain είναι όλες εκείνες οι τιμές του χ για τις οποίες η παράσταση που έχουμε έχει νόημα. Πότε μια παράσταση που έχει κλάσμα έχει νόημα όταν το denominator δεν είναι ίσο με το 0. Άρα, σε αυτή την περίπτωση θα λέγαμε ότι το domain είναι όλοι οι αριθμοί εκτός από το 0. Παρατηρώντας τώρα λίγο καλύτερα βλέπουμε ότι αν βάλω στη θέση του χ το μείον χ και κάνω πράξεις, όπως κάνω μπροστά σας, g του μείον χ ίσον 1 προς μείον χ ίσον μείον 1 over x, βλέπω ότι καταλήγω στο μείον g του χ. Αυτό, με μια προσεκτική ματιά, και αν θυμηθούμε λίγο από το even και odd function, είναι ουσιαστικά ο ορισμός του odd function. Το οποίο πού θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Ξέρουμε ότι ένα odd function είναι πάντοτε symmetrical to the origin. Είναι δηλαδή συμμετρικό ως προς το σημείο με coordinates 0, 0. Άρα, αντί να μελετήσω εγώ αυτή τη συνάρτηση G, την 1 over X, σε όλο της το εύρος, σε όλο της το domain, θα την μελετήσω στο μισό δεξί κομμάτι της, δηλαδή από το 0 μέχρι το plus infinity, και μόλις καταλάβω πώς δουλεύει το γράφτης, τότε θα πάρω το συμμετρικό αυτού του γράφ, ως προς το origin, για να την δω πλέον και ολόκληρη. Άρα, έχουμε την j του χ ίσον 1 over x για χ μεγαλύτερο από το 0. Για να δούμε τι μπορούμε να δούμε σε αυτό. Καταρχάς, παρατηρώ ότι όλες οι τιμές θα είναι θετικοί αριθμοί. Και αυτό γιατί... Το numerator είναι 1, άρα positive. Τα x values που είναι στο denominator, μόλις είπαμε ότι θα είναι και αυτά positive, άρα έχω ένα division between positive numbers, άρα θα είναι positive. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλο το graph θα είναι positive, άρα θα είναι πάντοτε πάνω από τον x axis. Το δεύτερο πράγμα που βλέπω είναι ότι καθώς τα x values μεγαλώνουν, τα Y values πέφτουν. Πώς το κατάλαβα αυτό? Άρχισα να βάζω στη θέση του Χ σταδιακά αυξανόμενες τιμές. Βλέπετε, 1 over 1, 1. 1 over 10, 0, 1. 1 over 100, 0, 0, και ούτω καθεξής. Αυτό τι σημαίνει, ότι καθώς το γράφ μου κινείται προς τα δεξιά, τα Y values θα αρχίσουν να πέφτουν. Άρα το γράφ μου σε αυτό το κομμάτι από το 0 μέχρι το συνάπειρο θα έλεγα ότι είναι decreasing. Αυτό το decreasing motion όμως θα συνεχίζεται για πάντα. Η απάντηση είναι όχι. <laughs> καθώς οι χήτιμες αρχίζουν και γίνονται άπειρα μεγάλες, καθώς πλησιάζουν στο plus infinity, τα αντίστοιχα y values θα αρχίζουν να γίνονται όλο και πιο μικρά πιο μικρά, πιο μικρά, πιο μικρά και γενικά οσοδήποτε κοντά στο 0. Αυτό ουσιαστικά μας δημιουργεί την αίσθηση και έχουμε δίκιο ότι ο άξονας των χ που είναι το επίπεδο του 0, λειτουργεί σαν ένα χοριζόντα λάσιντο. Δηλαδή εμείς θα τον προσεγγίζουμε οσοδήποτε κοντά αλλά τον γράφουν δεν θα μπορέσει ποτέ να γίνει ίσο με το 0 γιατί είπαμε στην αρχή ότι όλα θα είναι positives. Τι ισχύει όμως τώρα προς τα αριστερά, Είπαμε τι ισχύει όταν το χ αρχίζει και πλησιάζει άπειρα μεγάλε τιμέ. Όταν το χ πλησιάζει τιμέ προ το 0, εκεί παρατηρώ μία αντίστοιχη, αντίθετη μάλλον τάση. Καθώ το χ πλησιάζει άπειρα κοντά στο 0, και άπειρα κοντά στο 0 θα σήμαινε 0,5, 0,2, 0,1, 0,001, 0,0, 0,0, 0,001, βλέπω τότε ότι οι τιμέ μου αρχίζουν και γίνονται οσοδήποτε μεγάλες. Δηλαδή, οι τιμέ μου αρχίζουν και πλησιάζουν στο συνάπειρο. Άρα, μέχρι στιγμή έχουμε για ένα γκραφ το ότι είναι μονίμω πάνω από τον άξονα τον χ. Όταν πλησιάζει το χ, όταν στο συνάπειρο το ψ πάει στο 0, όταν το χ πάει στο 0, το ψ πάει στο συνάπειρο. Αυτό τώρα, αν θέλαμε να το αποτυπώσουμε σε ένα γκραφ, εδώ προφανώς χρησιμοποίησα και το GDC, θα λέγαμε ότι μοιάζει το graph κάπως έτσι. Πράγματι, κοιτάξτε, στο πάνω graph. Όλα είναι μονίμως από the x Όταν πηγαίνω, όσο μεγαλώνουν οι τιμές, αρχίζει και πλησιάζει όλο και περισσότερο στο 0. Όσο οι τιμές πλησιάζουν στο 0, αρχίζει και γίνεται όλο και πιο μεγάλο. Θυμηθείτε τώρα ότι ολόκληρο το graph είπαμε ότι είναι συμμετρικό ως προς το origin. Επομένως, το τελικό graph του 1 over x θα είναι αυτό που έχουμε στο κάτω γραφ μπροστά μας. Ανακεφαλαιώνοντας, θα μπορούσαμε να πούμε για την G του Χ 1 over X τα ακόλουθα. Ότι το γραφ της αποτελείται από δύο κομμάτια. Το ένα είναι στο πρώτο και το άλλο είναι στο τρίτο quadrant. Σε κάθε ένα από αυτά τα δύο σημεία είναι decreasing. Δηλαδή, καθώς πηγαίνουμε προς τα δεξιά, πέφτει. Το πεδίο ορισμού της στο domain είναι το σύνολο όλων των πραγματικών αριθμών εκτός από το 0. Το range της, δηλαδή το σύνολο των y values τα οποία μπορεί να πάρει, είναι και πάλι όλο το r εκτός από το 0. Το σημείο 00, το origin, λειτουργεί σαν κέντρο συμμετρίας. Η ευθεία ψήσεων χ λειτουργεί σαν άξονα συμμετρίας. Ενώ οι άξονες χ και ψ λειτουργούν σαν άσημετος. Για να δούμε τώρα όμως, αν εκτός του αριθμού 1 είχαμε έναν άλλον θετικό αριθμό, θα άλλαζε κάτι? Αυτό που θα άλλαζε είναι το, κατά κάποιον τρόπο το stiffness, το πόσο απότομα θα έκοβε το γκράφι. Μπροστά σα έχουμε τρία διαφορετικά χρώματα, μπλε, κόκκινο και πράσινο, τρει τέτοιε διαφορετικέ περιπτώσει. Το blue, το μπλε, είναι η function 0,5 προσχή. Το κόκκινο είναι το 2 over x και το πράσινο είναι το 5 over x. Βλέπουμε ότι όσο πιο μεγάλο είναι το α, τόσο πιο αργά απλώνει το γράφ. Τώρα, τι θα συνέβαινε αν το α ήταν αρνητικός αριθμός. Εκεί θα έπρεπε να επιστρατεύσουμε τις γνώσεις μας από τα transformations. Το να ήταν το α αρνητικός θα σήμαινε ότι ουσιαστικά θα ήταν το ίδιο με το αν ήταν θετικός. Απλά το μείον ουσιαστικά θα του έκανε ένα reflection ως προς τον χ άξονα. Θα το τούμπαρε ως προς τον χ άξονα. Κλείνοντα, α δούμε μια ιδιότητα που έχουν τέτοια reciprocal functions. Είναι όλα του self-inverse. Τι σημαίνει αυτό, ότι το inverse του είναι ο ίδιο του ο εαυτό. Εδώ πράγματι βλέπετε μπροστά σα ότι ξεκινώντα από το ψ ισον α προ χ, αλλάζοντα θέσει στα χ και y, όπω πρέπει να κάνω για να βρω το inverse, και μετά λύνοντα εκ νέου ω προ y, καταλήγουμε στο ίδιο το function. Ένα τέτοιο function, είπαμε, λέγεται self -inverse. Αυτά ήταν όλα για τα reciprocal. Πρέπει να ξέρουμε απλά κάποιε στοιχειώδεις γνώσει ω προ το πώ μοιάζει το graph του, αν έχουν horizontal asymptote, αν έχουν vertical asymptote, αν έχουν σημεία τομή με του άξονε που δεν έχουν, εκτό και αν έχουν γίνει κάποια transformations, ποιο είναι το domain, ποιο είναι το range. Ελπίζω να σα βοήθησα. Εάν παρόλα αυτά έχετε οποιαδήποτε απορία πάνω σε αυτά που είδαμε ή θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση, μην διστάσετε να αφήσετε το σχόλιο σας κάτω από το βίντεο. Όπως πάντα, σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.